επιστημονικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης της κατάστασης που δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού επιστρατεύει ο ΕΟΤ για να σχεδιάσει την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, καθώς και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Εμείς απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ζωπουνίδη. Κύριε Ζωπουνίδη, καλησπέρα σας. Ο κύριος Ζωπουνίδης είναι ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης και πολλά 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 ακόμη σε ένα άκρος εντυπωσιακό και μακροσκελέστατο βιογραφικό. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να είστε γεροί. Λοιπόν, η φετινή σεζόν είναι ένας πολυσύνθετος γρίφος που δεν έχει πολλές και εύκολες λύσεις. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Και θα ήθελα έτσι εισαγωγικά να μας βάλετε στο θέμα για να περάσουμε και στα επιμέρους. Να δούμε δηλαδή στην πράξη τα στατιστικά και τα δεδομένα που έχετε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος Μαρτίου να εφαρμόσουμε την πολιτητήρια ανάλυση αποφάσεων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ήρθα στο Πολυτεχνείο και μπορώ να σας πω χωρίς έτσι ότι είμαστε από τα καλύτερα εργαστήρια στον κόσμο πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε εφαρμογές πολιτητήριας ανάλυσης, στο management και στα χρηματοοικονομικά. Μάλιστα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με όχι με ένα κριτήριο αλλά με παίρνοντας πολλαπλά κριτήρια. Να δούμε πού βρίσκονται οι χώρες. Ποιες χώρες είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ή στην πρώτη δεκάδα καλύτερα και ποιες χώρες είναι στην τελευταία. Έτσι, με τα διάφορα κριτήρια, θάνατοι ως προς το σύνολο κρουσμάτων, αυτοί που ανάρρωσαν ως προς το σύνολο κρουσμάτων, οι σοβαρές κρίσιμες περιπτώσεις ως προς το σύνολο κρουσμάτων, συνολικά κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκων κτλ. Φτάσαμε σε 6 κριτήρια. Κατορθώσαμε λοιπόν να κατατάξουμε τις καλύτερες προς τις χειρότερες. Είναι πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό το θέμα. Θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λοιπόν συγκριτικά τα στοιχεία. Πάμε πρώτα να δούμε τη σύγκριση σε ό,τι αφορά δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εμείς έχουμε επιλέξει να φτάσουμε μέχρι τη 15η θέση, ούτως ώστε να είναι και ευανάγνωστο και προς τους τηλεθεατές. Συμπερασματικά όμως μπορούμε να δώσουμε επιπλέον στοιχεία για χώρες που δεν φαίνονται ενδεχομένως, ναι, ή δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στις 15 πρώτες. Ναι, σωστά, το βλέπουν και οι τηλεθεατές αυτό. Εδώ τώρα λοιπόν βλέπουμε μία σύγκριση ανάμεσα στις 34 και στις 18 πέμπτου και βλέπουμε ακριβώς την κατάταξη της Ελλάδας. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό από αυτό? Σημαντικό είναι ότι έχει γίνει μερική άρση των περιοριστικών μέτρων και η Ελλάδα παρόλα αυτά βελτιώνεται. Αυτό που θα δείξουμε τώρα αρχές Ιουνίου, που θα κάνουμε την πέμπτη ανάλυση, θα δούμε αν όταν θα γίνει το άνοιγμα των εστιατορίων και της εστίασης και όλων των άλλων, πού βρισκόμαστε. Η πρώτη δεκάδα για μένα είναι οι χώρες οι οποίες πρέπει να τις έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ότι αποτελεσματικά μανατζάρουν την πανδημία. Άρα ουσιαστικά η επόμενη ανάλυση που θα γίνει στις αρχές Ιουνίου θα δείξει αν η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει και στις προκλήσεις. Και στις προκλήσεις και του τουρισμού που έρχονται από πίσω, που ανοίγουν από τις 15 Ιουνίου και μετά. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα επιγραμματικά ποιες χώρες και πώς βελτίωσαν την κατάταξή τους. Θα ξεκινήσουμε, διότι εδώ έχουμε και μία έκπληξη σε ό,τι αφορά την Ισπανία. Και θα ήθελα να σταθούμε και σε αυτό, διότι είναι και η χώρα που εφάρμοσε ένα από τα αυστηρότερα lockdowns. 28.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και οι νέες οικονομικές δυσκολίες έχουν διευρύνει και τις ανισότητες μοιραία. Ακριβώς. Ακριβώς. Η Ισπανία έκανε ένα comeback φοβερό, ενώ αν δείτε τις άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο κτλ., Σουηδία, καλά η Σουηδία ακολουθεί ένα άλλο μοντέλο, βλέπετε ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν ακόμη. Δεν μπορούν να βελτιωθούν. Δηλαδή παίζουν στις τελευταίες θέσεις. Από την 33η θέση που βρίσκεται η Γερμανία μέχρι την 41η που βρίσκεται το Βέλγιο, έχουμε Φιλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία και ΗΠΑ. Ωραία. Άρα τι σημαίνει? Είναι η παραδοσιακή μας τουριστική, πώς το λέμε, πηγές τουρισμού. Θα έρθουν τουρίστες, αυτοί δεν πάνε καλά.
Πάμε τώρα και στη φάση της επιδείνωσης. Να δούμε ποιες χώρες κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία και πώς διαμορφώθηκαν τα στατιστικά από τις 34 μέχρι τις 18 Πέμπτου. Βλέπουμε εδώ τη σχετική κάρτα. Την παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και εσείς έχετε εικόνα για το τι παίζει στον αέρα, έτσι. Πολύ ωραία. Ναι, τη βλέπω, έχω τη τηλεόραση ανοιχτή. Ναι, βλέπω καλά χώρες, να βλέπετε, είπαμε η Γαλλία, η ΗΠΑ, η Κύπρος, εντάξει, μικρή επιδείνωση, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά βλέπετε ότι η Σερβία, η Βουλγαρία, βέβαια αυτές δεν είναι χώρες που... τα Βόρεια Βαλκάνια θα λέγαμε πηγαίνουν στη Χαλκιδική, έτσι, θα ήταν, βλέπουμε, θα έχει μια συνέπεια για τη Βόρεια Ελλάδα αυτό, έτσι. Η Ιαπωνία, είπα, έχει έρθει ο τουρισμός από την ΗΠΑ. Η Ιαπωνία δεν ξέρω, δεν έρθει και τόσο πολύ. Πηγαίνουν κυρίως Ιταλία, Γαλλία αυτοί, οι Ιάπωνες. Η Γερμανία. Οπότε και εδώ τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Πάντως η Ιταλία και η Γαλλία που διατηρούν ετησίως ένα σημαντικό κομμάτι της εγχώριας τουριστικής πίτας, είχαν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ιταλία, μια σταθερή θέση, πολύ χαμηλά βέβαια, την 36η θέση κατέλαβε και στις 34 και στις 18 Πέμπτου, και σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, στις 34 ήταν στην 35η θέση και στις 18 Πέμπτου κατέβηκε ακόμη περισσότερο στην 40η. Κατέβηκε. Και ξέρετε ότι αυτοί έχουν ακόμη lockdown οι Γάλλοι. Σωστά. Δεν έχουν ακόμη ελευθερωθεί. Πάμε και στην τελευταία κάρτα για να δούμε έτσι συμπερασματικά, να μας δώσετε κι εσείς κάποιες αναφορές όπου χρειάζεται για να καταλάβουμε κι εμείς πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη συνολική κάρτα και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι και τη 15η Μπράβο, χώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ για πρώτη φορά και είναι η συνεργασία του Πανεπιστημίου του Odensia Business School που είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, στη Γαλλία, μέσα στις 10 πρώτες θέσεις και του ΕΛΜΕΠΑ. Το ΕΛΜΕΠΑ λοιπόν είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Λεμονάκης και στη Γαλλία είναι ο συνάδελφος ο Εμίλιος ο Γαλαριώτης. Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Αν πάτε πιο κάτω θα βλέπατε ότι εκεί που υπάρχουν κάποια λάθη είναι η Σερβία και μια άλλη πρώην Ιουγκοσλαβική χώρα, οι οποίες μεταβλήθηκαν πολύ, δηλαδή πήγαν στην πρώτη και τρίτη θέση. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί σε τέτοιες όταν έχουμε διαφορετικές πολυκριτήριες μεθόδους. Αλλά εδώ, αν δείτε τις πρώτες 15, η θέση είναι 5 με 6 διαφορά ή και λιγότερο. Έτσι και λιγότερο. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη, πώς θα το έλεγα, σύγκριση τριών πολυκριτηρίων μεθόδων πάνω στο θέμα αυτού της πανδημίας.